τι εξελίξεις υπάρχουν μέχρι αυτήν τη στιγμή. Εάν σας φοβίζει αυτό που είπε η Νικόλ Λιβαδάρη, ότι μπορεί να έχουμε κάποια διπλωματικά παιχνίδια, ακούστηκε ακόμα και το θέμα ανταλλαγής, λέει, με τους 8, κάτι που προσωπικά το θεωρώ εξαιρετικά παρατραβηγμένο, αλλά ακούστηκε και αυτό ακόμα, και πώς το χειρίζεστε και θα το χειριστείτε το επόμενο χρονικό διάστημα. Σαραφή, με επιτρέπεις πριν απαντήσει. Ξέρουμε τι έχει γίνει. Είμαστε σίγουροι. Βεβαίως. Από πού το ξέρουμε? Το ξέρουμε με βάση το γεγονός ότι έχει γίνει επαφή και με τον διοικητή επάνω και από όλες τις πληροφορίες. Και σήμερα η μεταφράστρια συνομίλησε με τους... Έχουμε επαφή με τους ανθρώπους, μας έχουμε επαφή με τους ανθρώπους, επομένως δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα σχέση με αυτό. Κοιτάξτε να δείτε, ακούστηκαν πάρα πολλά σενάρια τις τελευταίες 4 μέρες. Εμείς από την Παρασκευή είχαμε πει ότι τέτοιο ζήτημα ανταλλαγής δεν υπάρχει, και σήμερα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της τουρκικής κυβέρνησης με πολύ μεγάλη σαφήνεια έθεσε τέλος σε αυτού του τύπου τις φημολογίες οι οποίες διακινούνταν, κατά κύριο λόγο δημοσιογραφικές, ήταν και στην Ελλάδα και στην γειτονική χώρα. Mm-hmm. Παρακολουθούμε το ζήτημα από πάρα πολύ κοντά, ενημερωνόμαστε διαρκώς για τις εξελίξεις, αλλά από τη στιγμή που η τουρκική πλευρά επικαλείται την νομική διαδικασία, δεν μπορούμε, είμαστε υποχρεωμένοι να τη σεβαστούμε και να αναμένουμε το τι θα κάνει ο Τούρκος εισαγγελέας και πότε θα οριστεί η τακτική συνδικάσιμος. Από εκεί και πέρα ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αξιοποιούμε όλες τις διπλωματικές οδούς, κάνουμε τις απαραίτητες διπλωματικές ενέργειες. Ωστόσο, καλό είναι να σε αυτή τη φάση, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, γνωρίζετε ότι και αύριο ο κύριος Καμένος υπόθηκε και όλο το ρεπορτάζ, θα ενημερώσει τους ομολόγους του στο Συμβούλιο στις Βρυξέλλες, τους ομολόγους του μέλη του ΝΑΤΟ, για το τι έχει συμβεί. Η γνώμη μου είναι ότι δεν είναι απίθανο η Τουρκία να χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο περιστατικό, να αξιοποιεί το συγκεκριμένο περιστατικό σε μια στρατηγική κλιμακούμενη ένταση στην οποία όλο το προηγούμενο διάστημα την παρακολουθήσαμε. Φαντάζομαι το λέτε αυτό γιατί συνήθως τέτοιου είδους περιστατικά και για όσους έχουν επιλύονται τοπικά σε επίπεδο διοικητών μονάδων, έτσι δεν είναι? Όμως κοιτάξτε να δείτε. Το θέμα αυτή τη στιγμή με την Τουρκία δεν περιορίζεται μόνο στο συγκεκριμένο ζήτημα. Mm-hmm. Πολλά από αυτά που έχουμε δει τις τελευταίες μέρες δεν είναι πρωτοφανή. Αυτό που δημιουργεί έναν εύλογο προβληματισμό και μια ανησυχία στην ελληνική κυβέρνηση και νομίζω και στην αξιωματική αντιπολίτευση και σε όλα τα υπόλοιπα κόμματα, είναι το γεγονός ότι τέτοιου τύπου περιστατικά εμφανίζονται όλα μαζί. Όλα μαζί. Γι' αυτό το λόγο και ο Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι στις σημερινές του δηλώσεις ότι για μας η λογική είναι μια λογική κατευνασμού της έντασης, αλλά από την άλλη μεριά και αποφασιστικών παρεμβάσεων σε διπλωματικό πάντα επίπεδο και σε πολιτικό επίπεδο για να πιεστεί η Τουρκία να επανέλθει στο δρόμο του σεβασμού του διεθνούς δικαίου. Υπάρχουν διαπραγματευτικά χαρτιά τα οποία έχει στα χέρια της ελληνική κυβέρνηση, ωστόσο νομίζω ότι σε αυτή τη φάση καλό είναι να αναμείνουμε τουλάχιστον τις δικαστικές διαδικασίες στη γείτονα. Κύριε Τζανακόπουλε, όλοι ευχόμαστε να μην υπάρχει ζήτημα ανταλλαγής. Είναι προφανές αυτό. Αφού αποκλείστε αυτό. Ωστόσο, υπάρχει ένα ερώτημα. Έχουν ανάγκη οι Τούρκοι να θέσουν ζήτημα ανταλλαγής? Δεν έχουν κανένα λόγο να το κάνουν αυτό. Από τη στιγμή που έχουν δύο Έλληνες στρατιωτικούς στα χέρια τους και εφόσον προσδιοριστεί δικάσιμος για αργότερα, αντικειμενικά ενδεχομένως στο μυαλό τους θα τεθεί το ζήτημα της ανταλλαγής χωρίς να το πούν ποτέ δημοσίως. Θυμίζουμε ότι όταν ήρθε ο πρόεδρος Ερντογάν στην Ελλάδα, δύο θέματα έθεσε με πολύ μεγάλη ένταση, αν θυμάμαι τότε, στον Πρωθυπουργό. Ένα εκ των οποίων ήταν η παράδοση των 8. Και επίσης, τόσο μεγάλη ένταση, κύριε Κοντάκη, αν μου επιτρέπετε, σε σχέση με τους 8, στη συνέντευξη τύπου έκανε μια απλή αναφορά και στη συνέχεια, μετά την απάντηση του Πρωθυπουργού, ο πρόεδρος της Τουρκικής Δημοκρατίας δεν επανήλθε στο ζήτημα. Εντάξει, το γεγονός ότι πήγε σε μια εφημερίδα και έδωσε μια συνέντευξη στην οποία έθεσε το θέμα. Εντάξει, είναι κατανοητό. Το τι όμως τίθεται σε διμερές επίπεδο όταν έχουμε το επίσημο τέτα-τέτ είναι εντελώς διαφορετικό από το τι μπορεί να πει ο καθένας από εμάς σε μια εφημερίδα. Αλλά σε ένα τηλεοπτικό σταθμό την παραμονή είπε ότι εγώ του τηλεφώνησα,
Του ζήτησα, μου υποσχέθηκα να του δώσει, δεν του πήρε. Ότι δεν όταν λοιπόν υπάρχει πράγματα, αυτή η συνέχεια. Δεν έγιναν ακριβώς έτσι τα πράγματα. Προφανώς και μπορεί να μην έγιναν έτσι. Ότι μεταξύ της, αλλά το θέμα είναι πώς θα εισπράττει εκείνος. Επιτρέψτε κύριε Βουτάκη, για να συνεννοηθούμε, επειδή ανοίγεται ξανά το ζήτημα του Ερντογάν και, και των 8. Μα μόνο το έχει ανοίξει, το ανοίγουμε εμείς. Ναι, ναι. Όχι, το ανοίγετε εσείς τώρα. Σας λέω λοιπόν ότι η βούληση προφανώς εκ μέρους της εκτελεστικής εξουσίας ήταν ότι εφόσον κατηγορούνταν για συμμετοχή στο πραξικόπημα, ναι, και το είχε δηλώσει αυτό ο φθαρθός ο πρωθυπουργός, ότι δεν είναι ευπρόσδεκτη στη χώρα. Ναι. Από εκεί και πέρα, ο κ. Ερντογάν λίγες μέρες μετά ανακοίνωσε ότι βούλεται να καταργήσει τη θανατική ποινή, δεν είναι πρόβλημα της ελληνικής δημοκρατίας. Αυτό είναι πρόβλημα του κ. Ερντογάν. Να δώσουμε το λόγο και στον κ. Κατζηδάκη, όμως να το αναφέρει. Μην το κάνουμε πριν. Μην το πάμε εκεί. Μην το πάμε εκεί. Μία φράση. Μπορεί ενδεχομένως να έχετε δίκιο. Αλλά όταν ένα τοπικό μεθοριακό επεισόδιο που στο παρελθόν και μάλιστα όχι στο μακρινό παρελθόν, πρόσφατα, δηλαδή όσες φορές συνέβαινε αυτό, πήγαινε ο ταξίαρχος, πήραν καφέ και τους αντάλλασαν. Γίνεται ζήτημα παράνομης εισόδου και ενός κατηγορητήριου που είναι υποσύνταξη, αντικειμενικά εφόσον προσδιοστεί για αργότερα δικάσιμος και εύχομαι να μην είναι τα παιδιά βεβαίως τόσο πολύ εκεί, αντικειμενικά λειτουργεί σε όλους μας το ερώτημα εάν το χρησιμοποιούν ως μέσο πίεσης για τους 8. Χωρίς να το λένε. Δεν θα το πούν ποτέ. Ναι. Κύριε Κοτάκη, αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο προέχει είναι να ολοκληρωθεί η ποινική διαδικασία στην, στην Τουρκία. Με βάση τις πληροφορίες οι οποίες υπάρχουν, η ποινική αυτή διαδικασία δεν θα τραβήξει δύο χρόνια. Μακάρι. Ούτε ένα χρόνο. Μακάρι. Είναι μια διαδικασία η οποία δεν συνηθιζόταν στο παρελθόν. Αυτό πρέπει να διαφορά. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Αυτό ωστόσο, σας ξαναλέω ότι εξαντλούμε, ναι, και το είπα και στην αρχή, εξαντλούμε όλα τα διπλωματικά μέσα πίεσης τα οποία έχουμε στα χέρια μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να επιλύσουμε. Θα σηκώσει τηλέφωνο ο Πρωθυπουργός, θα τηλεφωνήσει στον Ερντογάν ή στον Κιλντηρίμπη γι' αυτό. Αν χρειαστεί και εφόσον χρειαστεί, βεβαίως θα το κάνει. Μάλιστα. Ακούστε κύριε Χατζηδάκη, το να ανάγεται την κλιμακούμενη ένταση αυτή τη στιγμή ή την κλιμάκωση της επιθετικής ρητορικής και των πρακτικών της Τουρκίας στην επίσκεψη Ερντογάν, κατά τη γνώμη μου, είναι απολύτως λάθος, γιατί έχει μεσολαβήσει και ένα Αφρίν. Όχι. Δηλαδή, η στάση της Τουρκίας πριν και μετά το Αφρίν, μιλάμε για τη μέρα με τη νύχτα. Δεν είπα ότι λόγω, για να με παρεξηγήσετε και να μην απαντάτε σε άλλο θέμα. Δεν είπα ήταν ότι μια επιτυχημένη, κατά τη γνώμη μου, επίσκεψη, διότι οι επισκέψεις πρέπει να σας πω ότι γίνονται όταν μεταξύ δύο κρατών υπάρχουν και δυσκολίες, όχι μόνο για να ανταλλάσσουν οι πολιτικές ηγεσίες φιλοφρονήσεις. Η γνώμη μας λοιπόν είναι ότι εμείς έπρεπε από την μεριά της ελληνικής κυβέρνησης να εξαντλήσουμε κάθε διπλωματικό εργαλείο, καθώς διαβλέπαμε μία ένταση η οποία ήταν σχεδόν προδιαγεγραμμένη για την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και η οποία φαίνεται να επιταχύνθηκε ή να λειτουργήσε ως καταλύτης προς αυτή την κατεύθυνση η εισβολή της Τουρκίας στο Αφρίν. Όλη αυτή η κατάσταση λοιπόν είναι πάρα πολύ περίπλοκη για να την ανάγουμε στα αποτελέσματα ή στα μη αποτελέσματα μιας επίσκεψης του Τούρκου Προέδρου στη χώρα μας. Εγώ θα είμαι ο τελευταίος. Νόμου είναι ότι είναι περισσότερο εσωτερικής κουζίνας η συζήτηση αυτή, παρά πραγματική γεωστρατηγική ανάλυση. Έχετε την εντύπωση πια ότι είμαστε σε μια ελληνοτουρκική κρίση σε εξέλιξη? Όχι, θεωρώ ότι είμαστε σε μια ευρωτουρκική κρίση. Σε ευρωτουρκική κρίση. Βεβαίως. Και το ερώτημα προστίθεται και προεκτείνεται ως εξής. Συμφωνείτε με την εκτίμηση του Αμερικανού πρεσβευτή, του κυρίου Πάιατ, ο οποίος είπε ότι θα οδηγηθούμε ενδεχομένως σε ακούσια σύραξη Ελλάδος? Ξανά είπε, γιατί το έχει πει δύο φορές. Λέω, γιατί συνήθως ο κύριος Πάιατ, παραδόξως, στις προβλέψεις του πέφτει μέσα. Μίλησε για θαλάσσιο ατύχημα, έγιναν δύο θαλάσσια ατυχήματα στο Αιγαίο. Εντάξει. Τώρα μίλησε για ακούσια σύραξη, συμμερίζεστε αυτή την οπτική του Αμερικανού πρεσβευτή? Εντάξει, εγώ δεν είμαι μάντης. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι η εκτίμησή μας είναι πως η Τουρκία, εξαιτίας του γεγονότος ότι είναι πάρα πολύ πιεσμένη από το ζήτημα που επικαθορίζει το σύνολο της εξωτερικής πολιτικής αυτή τη φάση, και αυτό είναι το κουρδικό, ανοίγει μια σειρά από διαπραγματευτικά μέτωπα, διότι κατά αυτόν τον τρόπο θεωρεί ότι μπορεί να πιέσει όχι την Ελλάδα ή την Κύπρο, αλλά
τους μεγάλους παίχτες στο γεωστρατηγικό σκάκι. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση. Τώρα, σημαίνει ανθρώπινες ζωές όμως. Ναι. Βεβαίως σημαίνει ανθρώπινες ζωές και γι' αυτό το λόγο λέμε ότι η Τουρκία θα πρέπει να επανέλθει. Η Τουρκία θα πρέπει να επανέλθει στο δρόμο του σεβασμού, του διεθνούς δικαίου, θα πρέπει να επανέλθει στην λογική της διπλωματικής επίλυσης των προβλημάτων. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο αξιοποιούμε όλα τα δυνατά διαπραγματευτικά χαρτιά που έχουμε στη διάθεσή μας. Επειδή ο ελληνικός και ο τουρκικός στρατός είναι και οι δύο στρατοί του ΝΑΤΟ, η ελληνική πλευρά γιατί δεν ενεργοποίησε τον παράγοντα της συμμαχίας προκειμένου να λυθεί το θέμα επί τόπου? Θα σας πω το εξής. Από την στιγμή που η διαδικασία προχώρησε στο ποινικό σκέλος, νομίζω ότι δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Επειδή τα πράγματα έγιναν πάρα πολύ γρήγορα και κινητοποιήθηκε άμεσα η διαδικασία του αυτοφόρου, δεν υπήρχε και η δυνατότητα να λυθεί το θέμα διοικητικά ή τουλάχιστον αυτό. Μέσω της τουλάχιστον αυτό ισχυρίστηκε η πλευρά της Τουρκίας. Αυτή είναι η άμεση απάντηση που μπορώ να σας δώσω. Λοιπόν. Για την οικονομία της συζήτησης, λέω αν συμφωνείτε κύριοι συνάδελφοι, μιας και επεκταθήκαμε από το επεισόδιο αυτό καθ' αυτό στα ελληνοτουρκικά εν τη ευρεία έννοια του όρου, να κλείσουμε αυτό το πρώτο σκέλος για να μπούμε στην τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα με τα εθνικά θέματα και ειδικά με το θέμα των Σκοπίων. Και θέλω να ζητήσω, κύριε Υπουργέ, δημιουργείται τις τελευταίες ημέρες η εντύπωση ότι έχουμε περάσει από τη φάση της αισιοδοξίας και του μεγάλου παράθυρου ευκαιρίας για το Σκοπιανό σε μια φάση συγκρατημένης ή μικρότερης αισιοδοξίας, και αυτό από ό,τι όλα δείχνουν με ευθύνη της κυβέρνησης ΖΑΕΦ, η οποία φαίνεται πάντοτε σύμφωνα με τις πληροφορίες να υπαναχωρεί ή τουλάχιστον να βάζει εμπόδια προς κόμματα σε μια σειρά από ζητήματα που για μας είναι κόκκινες γραμμές. Π.χ. οι αλλαγές στο Σύνταγμα. Κύριε Κοντρότσο, θα σας πω το εξής. Όλες οι διαπραγματεύσεις έχουν και φρεναρίσματα και επιταχύνσεις. Ξεκινάνε με καλές προθέσεις. Στη συνέχεια, όταν με την έκφραση, εν πάση περιπτώσει, από όλες τις πλευρές που συμμετέχουν των καλών τους προθέσεων και τη βούλησή τους να επιληθούν τα ζητήματα, στη συνέχεια, όταν περνάμε στο τεχνικό σκέλος της συζήτησης, προφανώς θα υπάρχουν και φρεναρίσματα, θα υπάρχουν και προς κόμματα. Όχι ακόμα. Είμαστε στο στάδιο της επεξεργασίας του σχεδίου συμφωνίας. Όταν θα παραδοθεί, νομίζω ότι θα γίνουν και επίσημες ανακοινώσεις από το Υπουργείο Εξωτερικών. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι όλα αυτά δεν είναι καθόλου εξαιρετικά για μια διαδικασία διαπραγματεύσεων. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, νομίζω ότι από τη δική μας πλευρά ως ελληνική κυβέρνηση πρέπει να συνεχίσουμε στην κατεύθυνση την οποία έχει χαραχθεί μέχρι στιγμής, διότι πραγματικά υπάρχει παράθυρο ευκαιρίας για λύση. Τώρα, βεβαίως, η αμοιβαία αποδεκτή λύση, το λέει και η ίδια η λέξη αμοιβαίως, χρειάζεται δύο. Ή, εν πάση περιπτώσει, χρειάζεται όλους όσους συμμετέχουν στη διαδικασία. Το θέμα των αλλαγών στο Σύνταγμα, πάντως, είναι δεδομένο, απαραίτητη η προϋπόθεση, έτσι δεν είναι? Σύνθετη ονομασία έργα όμνες για όλες τις χρήσεις, ούτως ή άλλως προϋποθέτει συνταγματική αναθεώρηση, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το ζήτημα της συνταγματικής ονομασίας. Επομένως, το θέμα της αλλαγής του Συντάγματος βεβαίως μπαίνει και τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο. Από εκεί και πέρα, τα υπόλοιπα θα συζητηθούν και σε τεχνικό επίπεδο για το αν και κατά πόσο μπορούν να υπάρχουν ερμηνείες, εν πάση περιπτώσει, του Συντάγματος της γειτονικής χώρας, οι οποίες θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως αλυτρωτικές. Αλλά αυτό είναι ένα ζήτημα ερμηνείας. Το βέβαιο είναι ότι η συνταγματική ονομασία θα πρέπει να τροποποιηθεί για να μπορεί να ισχύει και η ρήτρα έναντι όλων. Και μέχρι ότου ληφθούν αυτές οι αποφάσεις, φαντάζομαι δεν τίθεται θέμα ένταξης της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας στο ΝΑΤΟ, έτσι δεν είναι? Στις τεχνικές λεπτομέρειες, αυτή είναι όμως η κατεύθυνση την οποία παίρνουν στις διαπραγματεύσεις. Μια μικρή διαφοροποίηση, αν μου επιτρέπετε, μπορεί να κάνω και λάθος όμως. Παρακολουθώντας τον Υπουργό Εξωτερικών πριν δύο εβδομάδες σε μια τηλεοπτική συνέντευξη, έθεσε και το ζήτημα της αλλαγής του Συντάγματος και το θέμα της συνταγματικής ονομασίας, αλλά και του 49-1 που κάνει αναφορά στο μακεδονικό έθνος ως αλυτρωτικό όρο. Δεν είναι η ίδια η ορολογία που χρησιμοποιεί με το ελληνικό σύνταγμα που αναφέρεται γενικώς στους αποδήμους. Αυτό το Υπουργείο Εξωτερικών το έθετε πάρα πολύ με ένταση και πάρα πολύ συγκεκριμένα. Εσείς λέτε, τουλάχιστον άκουσα πριν από λίγο, είπατε στο ζήτημα της συνταγματικής ονομασίας. Υπάρχει κάποια μεταβολή? Όχι, δεν υπάρχει μεταβολή. Σας λέω ότι βρισκόμαστε σε ενεξελίξεις διαπραγματεύσεις. Περισσότερες τις τεχνικές λεπτομέρειες δεν μπορώ να. Καλά, αυτή και για το θέμα τεχνικές θα γίνει. Μισό λεπτό. Σας λέω,
τεχνικές λεπτομέρειες σε σχέση με, το, με τις συγκεκριμένες διατάξεις του, και με τη διατύπωση, ναι, διατύπωση, του συντάγματος εις γείτονος, τις συγκεκριμένες διατυπώσεις οι οποίες χρησιμοποιούνται. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει να βρούμε την απαραίτητη, μια απαραίτητη φόρμουλα για να καταλήξουμε σε λύση. Αυτός είναι ο πολιτικός στόχος της κυβέρνησης και βεβαίως μια λύση η οποία θα είναι και βιώσιμη και προφανώς δεν θα, θα επιτρέπει και στους δύο λαούς να διατηρήσουν με υπερηφάνεια, εν πάση περιπτώσει, την, τις ταυτότητες και πολλές φορές επαναλάβει και το θέμα του συντάγματος και ως προϋπόθεση κτλ. Η ελληνική πλευρά βλέπει, έχει στη συλλογιστική της τη Διεθνή Συμφωνία ως πλαίσιο δέσμευσης της γειτονικής χώρας και στο συνταγματικό την πεδίο. Την πρόταση Βενιζέλου, ναι. περίπου, έτσι Βασίλη, ναι. αυτό έχεις κατά νου. Μέχρι ότου να. Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ υπάρχει ένα... Είστε και νομικός και εδώ υπάρχει, υπάρχει ένα, στο... εδώ υπάρχει ένα περίεργο νομικό ζήτημα. Πράγματι το διεθνές δίκαιο υπερισχύει το, των συνταγματικών κανόνων εφόσον κάτι τέτοιο προβλέπεται μέσα σε ένα οποιοδήποτε σύνταγμα. Όπως εμείς έχουμε στο 28. Επομένως, είναι μια θέση η οποία νομικά είναι υποστηρίξιμη, ωστόσο από εκεί και πέρα, αν το συνταγματικό δικαστήριο της γειτονικής χώρας πει ότι δεν είχε την αρμοδιότητα ο κύριος Ζάεφ να υπογράψει την εν λόγω συμφωνία ή ακυρώσει την εν λόγω συμφωνία για λόγους τους οποίους το συνταγματικό δικαστήριο της γείτονος γνωρίζει. Τι ακριβώς θα συμβεί, καταλαβαίνετε τι σας λέω. Δηλαδή θα δημιουργηθούν τετελεσμένα τα οποία στη συνέχεια θα έρθει το δικαστήριο της γειτονικής χώρας να ανατρέψει. Άρα λοιπόν ο μοναδικός τρόπος για να επιληθεί το ζήτημα είναι τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την ονομασία, όπως είπα και προηγουμένως, και είναι δια της αλλαγής του συντάγματος. Πρέπει να λυθεί το ζήτημα, κύριε Χατζηδάκη. Λέτε, κύριε Χατζηδάκη. Ξέρετε κάποιον που λέει να μην λυθεί? Τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι ότι δεν είναι η κατάλληλη συγκυρία για να λυθεί το ζήτημα. Μα γιατί, εγώ σας λέω, μα γιατί, γιατί προφανώς κάνατε ατυχέστα τους χειρισμούς που τους εξήγησα. Το θέμα, κύριε Χατζηδάκη, είναι το εξής. Η Νέα Δημοκρατία από την αρχή σε όλη αυτή την ιστορία, επειδή δεν είχε τη δυνατότητα να πάρει καθαρή θέση, προσπαθούσε να βρει διαδικαστικά επιχειρήματα για να ρίξει την ευθύνη στην κυβέρνηση για την δική της πολιτική θέση. Το πρόβλημά σας αυτή τη στιγμή είναι η διαδικασία ή αν σας ενημέρωσε ή δεν σας ενημέρωσε ο Πρωθυπουργός, εγκαίρος ή μη εγκαίρος, ή το θέμα είναι για την υπεύθυνη αξιωματική τώρα, αντιπολίτευση, κύριε Χατζηδάκη, να επιληθεί αύριο, το ζήτημα αύριο, έτσι ώστε να κλείσει ένα κεφάλαιο διπλωματικό το οποίο ταλαιπωρεί τη χώρα 25 χρόνια. Αύριο, αν ομιγένει, το γίνει κάτι με την Τουρκία, θα ενημερώσετε τον κύριο Ιερώνυμο, τον Αρχιεπίσκοπο. Όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, 10 μέρες προσκυνίζει. Αυτό όμως, μπορεί να συνεχιστεί ως συζήτηση η θέση μας, για πάρα πολλές ώρες. Η θέση μας είναι και για πάρα πολλά χρόνια. Μπορείτε να το συνεχίσετε. Δηλαδή, θέλω να πω ότι πάντοτε κάποιος θα μπορεί να βρει ένα διαδικαστικό επουσιώδες επιχείρημα για να διαφωνήσει. Είναι πάρα πολύ απλό το θέμα. Πείτε μας ποιο είναι το επιχείρημά σας για το οποίο διαφωνείτε. Διαφωνείτε, επιτρέψτε μου, κύριε Χατζηδάκη. Μας επιτρέπω πολύ ώρα να απαντήσω. Ουσίας ή διαφωνείτε επί της διαδικασίας? Κύριε Χατζηδάκη, ντροπή είναι ακροδεξιά μετατόπιση της Νέας Δημοκρατίας το γεγονός ότι οδηγήσατε τη χώρα στη μεγαλύτερη χρεοκοπία της ιστορίας της, το γεγονός ότι πήρατε 65 δισεκατομμύρια μέτρα και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο βρίσκεται σήμερα στην αντιπολίτευση και εσείς και ο πρόεδρός σας και ο συναντιπρόεδρός σας, κύριε Χατζηδάκη. Πόσα σας είπε ο κύριος Ρέγκλινγκ ότι πήρατε 200 δις, 400 δις θέλετε, 800 δις. Ελάτε τώρα, κύριε Χατζηδάκη. Έχετε χρεοκοπήσει εσείς οι ίδιοι και έχετε κάνει τους φτωχούς φτωχότερους κάθε μέρα. Και εσείς τους κάνατε πλουσιότερους, κύριε Χατζηδάκη. Και ξαναλέω, ο κόσμος δεν είναι τρελός που σας έχει καταδικάσει σε όλες τις μετρήσεις της κοινής γνώμης. Στις εκλογές θα δούμε ποιος θα καταδικάσει, κύριε Χατζηδάκη. Διότι τρεις κάλπες. Τρεις φορές λέγατε τα ίδια και τρεις φορές χάσατε. Εντάξει, τρεις φορές τα ίδια και τρεις φορές χάσατε. Κάντε τις εκλογές λοιπόν, αφού είστε τόσο θαραλέοι και φοβεροί. Είστε που καταλήξαμε σε αυτό. Εντάξει, είμαι γνωστός ακροδεξιός. Σε σχέση με εσάς, όλους του ΣΥΡΙΖΑ που είστε κεντρώοι, προοδευτικοί, μετριοπαθείς. Είμαστε
Είμαστε αριστεροί στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα και δεν ντρεπόμαστε. Εσείς ντρέπεστε που είστε δεξιός. Εσείς ντρέπεστε που είστε δεξιός. Έχετε πει ψέματα σε όποιον μιλάει ελληνικά. Δεν θα περνάνε αναπάντητα όλα αυτά. Ντρέπεστε που είστε δεξιός. Ντρέπεστε που είστε δεξιός. Εμείς είμαστε κεντροδεξιό κόμμα. Το κόμμα που είδησε ο Κωνσταντίνος. Έχουμε ένα μεγάλο φάσμα. Εσείς τι είστε. Εγώ σας λέω, είμαι αριστερός. Εσείς είστε δεξιός, τι είστε. Δεν εκφράζετε απολύτως τίποτα. Τα το έχετε καταλάβει. Πραγματικά το επίπεδο της συζήτησης. Είπα κάτι το υβριστικό. Έχει φροντίσει να φτάσει στο ρεύμα. Αν δεν έχετε επιχειρήματα, λυπούμε πολύ. Μα τι επιχειρήματα τώρα που λέτε, είστε ψεύτες, είστε εκείνος, έχετε στοιχεία. Σας λέω και εσάς ότι αυτή τη στιγμή κατηγορούνται οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ με τις οποίες συγκυβερνούσατε για ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στην ιστορία. Να τα πούμε ένα-ένα. Τα οποία, και να πούμε και τα οποία στήχησαν. Ποια είναι τα δικά μας, δεν κύριε Χατζηδάκη. Εμείς παίρναμε τις μίζες για τα μετρό. Εμείς παίρναμε τις μίζες για τα μετρό. Εμείς παίρναμε τις μίζες για τα μετρό. Τα ξεχάσατε. Ποια 500 εκατομμύρια. Τι λέτε τώρα. Ολοκληρώσαμε τα έργα και το λέει όλη η Ελλάδα και μου λέτε εσείς για 500 εκατομμύρια. Αφήστε κύριε Χατζηδάκη. Έλεος, κύριε Χατζηδάκη, δεν είναι αυτά. Θα μας πείτε τα τώρα. Βοσκοτόπια του κυρίου Καλογρίτσα που με αντάλλαγμα βοσκοτόπια θα του δίνατε κανάλι. Ότι μειώσατε ένα φόρο, ένα φόρο μόνο. Το ότι θα μας επιτεθεί. Φόρο στα καζίνο. Θα μου επιτεθεί. Δεν μειώσατε το φόρο στα καζίνο. Κιόλας για την περί σκανδάλων στη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ξεπερνά πλέον κάθε όριο. Κύριε Χατζηδάκη, δεν μειώσατε το φόρο στα καζίνο. Είναι σοσιαλιστικός θεσμός. Το ξέρετε ότι είναι στις λίστες των φοροφυγάδων, στα Paradise Papers, στις offshore. Τα έχετε πει και ξαναπεί. Δεν κάνετε πόθεν έσχες, ενώ εσείς τι λέτε. Δεν κάνετε πόθεν έσχες, δεν κατατίθετε τα πόθεν έσχες σας. Και απλώς το και μου λέτε τώρα αστεία. Κύριε Τζανακόπουλε, ακούστε. Ή θα αποφασίσετε κάποτε να γίνετε μια σοβαρή αριστερή κυβέρνηση ή αλλιώς θα καταφεύγετε σε ένα νέο αυριανισμό, ο οποίος πραγματικά είναι χειρότερος του αυριανισμού που ζήσαμε πριν από 20-25 χρόνια και αυτό δεν τιμά και εσάς που υποτίθεται ότι είστε και νέοι άνθρωποι. Ενώ ο σαμαρισμός του 12-15 ας πούμε ήταν αποδεκτός, κύριε Χατζηδάκη. Αφήστε η Ελλάδα χρειάζεται στροφή. Η Ελλάδα το σίγουρο που δεν χρειάζεται είναι η Νέα Δημοκρατία, εσάς και τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Γεωργιάδη. Αυτό σίγουρα δεν το χρειάζεται η Ελλάδα, κύριε Χατζηδάκη. Σίγουρα δεν το χρειάζεται. Απλώς δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος. Και εσείς ως Μαρία Αντουανέτα, εκφράζετε πάντοτε τον κόσμο. Ελάτε, κύριε Χατζηδάκη, τώρα. Ελάτε, κύριε Χατζηδάκη. Η αυτοκρατορική λογική της Νέας Δημοκρατίας και μου λέτε για Μαρία Αντουανέτα.